κανονικές μέρες της ακροάρεσης. Λοιπόν, ασφαλώς και δεν είναι αυτή η νέα Σαλαμίνα την οποία παρακολουθήσαμε στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Δόξα. Η νέα Σαλαμίνα νομίζω είναι περισσότερο η ομάδα την οποία είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές. Πώς διαχειρίζεστε αυτή την, σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, μίνι κρίση που υπάρχει στην ομάδα? Ναι, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Ήταν μια ήττα η οποία μας προβλημάτισε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορώ να πω ότι ήταν μια ήττα η οποία ήταν ήττα ντροπής για μας, γιατί το βράδυ της Κυριακής είδαμε μια νέα Σαλαμία να μην υπάρχει στο γήπεδο και ο αντίπαλός μας να κάνει ό,τι θέλει και να σκοράρει τέσσερα τέρματα, και μπορώ να πω ακόμα ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αν δεν ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας της ομάδας. Δυστυχώς μάθαμε να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, ναι. Και αυτά έχουμε να πούμε και στον κόσμο της ομάδας, ότι αυτό που έγινε δεν θα δεχτούμε να ξαναγίνει. Έχουμε προβληματιστεί τις τελευταίες μέρες. Κάναμε διάφορες συναντήσεις και με τον προπονητή της ομάδας και με το υπόλοιπο τεχνικό team, αλλά και με ποδοσφαιριστές, να δούμε τι έφταξε, να βρούμε τους λόγους που οδηγήσαν σε αυτή την άσχημη εμφάνιση, να πάρουμε κάποια μέτρα και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε. Τα μέτρα κύριε Κωνσταντίνου, ποια είναι? Εντάξει, μέσα από τις συναντήσεις καταλήξαμε σε κάποιες αποφάσεις που δεν είναι της ώρας για να ανακοινώσουμε το οτιδήποτε. Απλώς θα προσπαθήσουμε μέσα από και από την σημερινή μέρα να φέρουμε τους πάντες τη Νέα Σαλαμίνα πρώτων ευθυνών τους, γιατί ήταν μια ήττα εκτός προγράμματος, μπορώ να πω, και μια άσχημη εικόνα που ντρόπιασε, μπορώ να πω, όλο το οικοδόμημα της Νέας Σαλαμίνας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές αλλά και το προπονητικό team έδωσαν υπόσχεση ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό, θα προσπαθήσουν με όλες τις δυνάμεις να τελειώσει αυτό που έγινε την Κυριακή και να μην έχουμε ανάλογες αγωνιστικές εικόνες από αυτές που είδαμε την Κυριακή. Να υποθέσουμε, κύριε Κωνσταντίνου, ότι ίσως να υπήρξε κάποιο πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές. Όχι, δεν θα υπάρξει πρόστιμο. Ναι. Θα γίνει έτσι ακόμα μια μικρή συζήτηση σήμερα στα αποδυτήρια με όλους. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Mm-hmm. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σαββάτο. Σήμερα είναι Τετάρτη. Το Σάββατο, μέσα σε 2-3 μέρες, έχουμε να αγωνιστούμε μια ομάδα η οποία είναι μέσα στους διεκδικητές του τίτλου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα κάνουμε οποιασδήποτε κινήσεις πανικού. Και θέλουμε να δώσουμε και το μήνυμα ότι αυτό που πάθαμε την Κυριακή θα μας βρει όσο καλύτερα γίνεται ενωμένους για να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα και το μαραθώνιο μέσα από μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από όλους στη Νέα Σαλαμίνα, και πρέπει οπωσδήποτε αυτό που έγινε να μην ξανασυμβεί και αυτός έτσι μπορώ να πω το στραπάτσο που είχαμε, να πάρουμε τα θετικά και να συγκεντρωθούμε όλοι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Κύριε Κωνσταντίνου, με τον Γκράση τι συμβαίνει? Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής έπεσε ένα πειθαρχικό παράπτωμα, θα τιμωρηθεί και θα μπείστε ξανά στην ομάδα κάτω από τις οδηγίες του προπονητή. Το θέμα θεωρείται λήξα. Ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την διοίκηση. Θα ανακοινωθεί στον ποδοσφαιριστή ένα πρόστιμο και από εκεί και πέρα θα είναι ξανά στις οδηγίες του προπονητή μας. Αυτό που θα ήθελα να πω και να ακούσει και ο κόσμος της ομάδας μας, ότι στη Νέα Σαλαμίνα μάθαμε να λειτουργούμε κάτω από συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από αυτό που αντιμετωπίσαμε, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σαν διοίκηση να βρούμε τα λάθη, να τα διορθώσουμε και να πορευτούμε
βάζοντας την ομάδα στο σωστό δρόμο. Ναι. Αυτό θα κάνουμε, αυτό μας δίδαξε το παρελθόν, και να είναι σίγουρος ο κόσμος της ομάδας ότι η ομάδα, στην ομάδα υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανταποκριθούν πλήρως στις δυσκολίες του φετινού πρωταθλήματος. Αυτό είναι και το ζητούμενο, και αυτό θα επιδιώξουμε, γιατί πιστεύουμε και στην ομάδα και στους προπονητές, αλλά και στην όλη προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι. Ναι. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνο, όσον αφορά τον Γκαστόν Σαγκόη, φαντάζομαι ότι δεν υπολογίζεται, έτσι, για αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, δυστυχώς υπολογίζουμε ο Γκαστόν να είναι μαζί μας, να μπει κανονικά μάλλον στο κανονικό πρόγραμμα σε περίπου 15 μέρες. Δυστυχώς θα είναι και αυτή την εβδομάδα εκτός. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς πηγαίνει. Εντάξει, είναι αρκετά καλύτερα, αλλά δύσκολο να είναι πιο γρήγορα από το διάστημα των 2 εβδομάδων. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Καλό σας μεσημέρι.